Πάντα όλα τα θέματα που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες του Δήμου και έχουν και αποσκοπούν στο να δώσουν απάντηση στα ζητήματα και στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν όλα τα θέματα που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, περισσότερο ή λιγότερο, γιατί κάποια θέματα συζητούνται λιγότερο καθότι έχουν συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θεωρούνται αυτονόητα, δηλαδή υπάρχει για παράδειγμα διαθέτης για την πλατεία των Βουρβούρων. Έχει προχωρήσει το θέμα με μελέτες και με όλα αυτά και ζητείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θετική για να προχωρήσει η υλοποίηση της διαμόρφωσης μιας πλατείας και της κατασκευής κηλικίου, αυτό είναι αυτονόητο. Εκεί λοιπόν δεν υπήρξε ιδιαίτερη συζήτηση ούτε καν ένταση. Ένταση υπήρξε όμως για ένα σοβαρό θέμα που είναι το θέμα των αδέσποτων ζώων, το οποίο καίει, απασχολεί. Έχουν γίνει προσπάθειες, προσπάθειες σοβαρές και δυναμικές από την Δημοτική Παράταξη Τζούμι, την Δημοτική Αρχή σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει το πρόβλημα με τα ζώα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Τώρα, οι αντεγκλήσεις μεταξύ δημοτικών συμβούλων, η παράθεση των στοιχείων, η οποία από παρατάξεις αμφισβητήθηκε και αμφισβητήθηκε έντονα. Θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δόθηκαν οι απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή, καταγράφτηκαν οι αριθμοί και η κατάσταση πώς έχει, από εκεί και μετά νομίζω ότι ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και θεωρώ εκ του περισσού, θεωρώ υπερβολή, θεωρώ ότι αυτό γίνεται για λόγους εντυπώσεων, καθότι παραδέχτηκαν όλοι ότι δεν πρόκειται για προσωπικό θέμα. Όμως ανταλλάχθηκαν βαριές εκφράσεις οι οποίες πραγματικά με απογοήτευσαν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον απασχολούν τα παραπολιτικά που συμβαίνουν σε τέτοιου είδους συμβούλια. Τους συμπολίτες μας απασχολεί η επίλυση των ζητημάτων της καθημερινότητάς τους. Και αφού μιλήσω, ποιο ήταν, τι απόφαση έπρεπε να ληφθεί για το θέμα των αδεσπότων? Δεν πρόκειται, ήταν ενημέρωση. Δεν ήταν να ληφθεί απόφαση. Όμως η ενημέρωση κάνει καλό με την έννοια του ότι ξέρουμε ότι υπήρξε καλή διαχείριση ή κακή διαχείριση. Δεν ήταν να ψηφίσει κάποιος. Είχαμε για την έλλειψη γιατρών, όχι για την έλλειψη. Όχι, υπάρχει θέμα στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δεν είναι πρόβλημα σημερινό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο από την αρχή της λειτουργίας του ΕΣΥ υπήρχε, όταν μπήκαμε εμείς στο ΕΣΥ. Περιμέναμε να στελεχωθούν οι κλινικές, να έχουμε πληρότητα, να επιτελέσουμε το έργο μας όσο γίνεται καλύτερα και να προχωρήσουμε, δηλαδή να κάνουμε για παράδειγμα τις ειδικότητες που δίνουμε στις κάστοτε επιμέρους κλινικές καλύτερες, να επεκτείνουμε το χρόνο λειτουργίας τους, να έχουμε παρεμβάσεις σε μελέτες και σε όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Και βεβαίως όλες αυτά τα χρόνια ακόμα και σήμερα γίνονται αυτές οι προσπάθειες με πρωτοβουλίες των συναδέλφων, αλλά καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη στελέχωσης πάντα μας έφερνε πίσω. Πόσο μάλλον τώρα που ηλικιακά έχουμε οριμάσει και κάποιοι, πολλοί από εμάς, βρισκόμαστε στη φάση της παραίτησής μας και της συνταξιοδότησής μας, οπότε μεγαλώνουν τα κενά. Προκηρύξεις θέσεων και στελέχωση του νοσοκομείου δύσκολα γίνεται. Γιατί? Γιατί οι προκηρύξεις είναι λιγότερες, γιατί γίνεται εκ του προχείρου και με όποιες ανάγκες εμβαλωματικά, με επικουρικούς συναδέλφους με θητεία ενός, δύο, τριών ετών το πολύ, ανανεώνεται ή δεν ανανεώνεται, εργασιακή ανασφάλεια των γιατρών που καταλαβαίνετε δεν τους κάνουν όριμους να αποδώσουν τα μέγιστα σε εκείνα που θέλουν, ξέρουν και μπορούν. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και τώρα με την πανδημία δυστυχώς τα πράγματα γίνανε χειρότερα και βλέπουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε
ένα ψήφισμα αποτυπώνοντας την κατάσταση και να το απευθύνουμε εκεί που πρέπει να απευθύνουμε, στον διοικητή του νοσοκομείου, στην ΕΚΤΗ, είπε, και στο Υπουργείο Υγείας, μήπως και μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση κάποιων από τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς ποτέ δεν λείπουν τα προβλήματα, πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Ένα ψήφισμα, χθες ήταν η ημέρα των ποντίων βεβαίως, θα το κάνουμε και αυτό, και είχαμε και ένα ακόμα ψήφισμα που δεν είναι ψήφισμα, είχαμε κάνει ψηφίσματα για την παρέμβασή μας στον νόμο της για την αυτοδιοίκηση και τις εκλογές της, που μπήκε το νομοσχέδιο αυτές τις μέρες στη Βουλή, δεν ξέρουμε πότε θα ψηφιστεί. Με δημοσιεύματα για μια ακόμη φορά μαθαίνουμε ότι θα διατηρηθεί ο θεσμός του Συμβουλίου της πόλης, της κεντρικής πόλης του Δήμου, θα διατηρηθούν οι πρόεδροι στις μικρές κοινότητες. Βεβαίως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να ειδωθούν διαφορετικά. Δεν μπορεί σε μια μικρή κοινότητα να εντάσσεται σε ένα σχηματισμό ψηφοδελτίου ένας πολίτης ο οποίος μπορεί να είναι ευρύτερα αποδεκτός και να είναι ιδιαίτερα αποδετικός και εργατικός για την κοινότητά του. Σε ό,τι αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα, μια συζήτηση που έγινε πριν μια εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία κατέληξε στο να, συζητώντας για το μέλλον, να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας σε τέτοια εγκατάσταση που θίγει το μέλλον στην καρδιά του, που τραυματίζει το βουνό μας και μας καθιστά ανενεργεί σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον, στις δραστηριότητες του δάσους, στα μονοπάτια μας, στον πολιτισμό μας και σε όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος. Συζητήθηκε για κάποια αιωλικά πάρκα στην περιοχή των Βουρβούρων και στην περιοχή του Δήμου Κορυθίου. Μπήκαν κάποια ζητήματα και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, σήμερα ήρθε κι άλλη. Είπαμε να συζητηθούν σε επόμενο συμβούλιο, ζητώντας επιπλέον και την τοποθέτηση των προέδρων των κοινοτήτων που βρίσκονται και επηρεάζονται από αυτές τις, αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις.